Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βγήκε από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, του δόθηκε ευκαιρία να είναι μέσα, κερδίζοντας βέβαια τον αδιάφορο Άρη. Κάτι που δεν το κατάφερε μέσα στη Λεωφόρο, αφού ήρθε το δώρο από τη Θεσσαλονίκη από τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Λάμπρος Καρακάνης με τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Γεια σου, Σάκη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, προσπάθω, φίλε. Ήσουν χθες στο γήπεδο, μετέδωσε στο μάτς για το λογαριασμό του Ελλάδα Sports. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, βέβαια. Αγωνιστικά κακός. Ναι, δεν κατάφερε να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή, με κακή ψυχολογία. Χωρίς τον Μπερνάρ, που είναι πολύ σημαντικός σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έλειψε. Φάνηκε. Και όχι μόνο φάνηκε η απουσία του Μπερνάρ, φάνηκε και η απόδοση των υπόλοιπων παικτών, αυτών που συνεργάζονται τουλάχιστον άμεσα μαζί του, mm-hmm. δηλαδή του Ιωαννίδη, του Μπακασέτα, του Τσέριν, ότι χωρίς τον Μπερνάρ οι παίκτες αυτοί παίζουν και χαμηλότερα από ό,τι πραγματικά μπορούν, διότι ο Μπερνάρ είναι ένας παίκτης που πέρα από αυτά που προσφέρει στο γήπεδο βελτιώνει και τους διπλάνους και τους συμπαίκτες του, έτσι. Ακριβώς. Οπότε έκατσε και αυτό μέσα σε λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά. Ότι έφτιαχνε με τους δύο προπονητές, που τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έχει φύγει και τον Φατίχτερη που είναι τώρα, το γκρέμισε, και δυστυχώς είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, με αρκετά ερωτηματικά αναφορικά με το πώς θα τελειώσει η σεζόν πρώτα απ' όλα. Ναι, και φυσικά με το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Γιατί βλέποντας, φαντάζομαι και εσύ στα δικά σου social έχεις δει πάρα πολλά μηνύματα, και εδώ οι φίλοι που στέλνουν. Υπάρχει ένας φόβος, να το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, ότι με την εικόνα που βλέπουμε μέχρι τώρα από τον Παναθηναϊκό στα τελευταία παιχνίδια, κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει το κύπελο για να σώσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια την επόμενη σεζόν. Αν έρθει τέταρτος, αλλά όπως και να το κάνουμε, το κύπελο είναι και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι στο Europa League, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Το κίνητρο πέρα από τον τίτλο είναι και αυτό. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά στο χρόνο πλέον, υπό την έννοια, Σάκη μου, ότι είναι στις 25 του Μαΐου ο τελικός, είναι σε περίπου ένα μήνα σε σχέση με σήμερα. Και σε αυτό το μήνα, να πω την αλήθεια, υπάρχουν δύο μάτς που ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ιστορία του. Και κυρίως να προσπαθήσει να διατηρήσει όποια συνοχή μπορεί να διατηρήσει, όποια συγκέντρωση μπορεί να διατηρήσει, όποια αγωνιστικότητα και ανταγωνιστικότητα μπορεί να διατηρήσει. Είναι πράγματα δύσκολα αυτά, ειδικά μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει πλέον, φαίνεται, δεν υπάρχει ψυχολογία στην ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει να το γυρίσει. Εγώ μπορώ να το προβλέψω αυτό. Δεν Ακριβώς. μπορώ να το προβλέψω. Εννοείται. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες. Ας πούμε, ο Τζούρις μίλησε ανοιχτά χθες για το μέλλον του. Είπε ότι θα κάνω μια συζήτηση το καλοκαίρι για το αν με θέλει η ομάδα κτλ. Αν και έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν οι απογοητευμένοι που δεν παίζουν. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Ο Σάνκεφελ του Αϊτόρ. Ναι. Ο Μαντσίνη, που κι αυτός έχει περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής του. Ο Παλάσιος, που εντάξει τελειώνει το συμβόλαιό του και θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολα πλέον θα μείνει. Υπάρχουν πολλά, αλλά πολλά ίδια ζευτικά. Υπάρχει γενικότερα πολύ μεγάλο ζήτημα στον Παναθηναϊκό. Κυρίως δεν θα πάω από το καλοκαίρι και μετά τι θα γίνει. Θα πάμε πρώτα να δούμε πώς τελειώσει η σεζόν. Μα είναι νωρίς να μπορείς να πεις κάτι τώρα για το τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι, έτσι? Ναι, γιατί εγώ προσωπικά δεν θα ξαφνιαστώ αν έχουμε και άμεσα την οποιαδήποτε εξέλιξη, είτε στο θέμα του προπονητή, είτε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι είχαν προγραμματιστεί δύο συναντήσεις σήμερα, ανάμεσα και στη διοίκηση και τον προπονητή και στο επιτελείο του προπονητή νωρίτερα. Δεν έχω όμως εικόνα το τι ακριβώς έχουν πει, το τι έχει συζητηθεί και το πώς θα κυλήσει όλο αυτό το πράγμα στο διάστημα και των εορτών και με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή είμαστε πλέον σε αχαρτογράφητα νερά. Τελείως. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ξέρεις, κόσμος ρωτάει αν θα έχουμε εξελίξεις. Άλλοι έχουν την άποψη ότι ίσως να πρέπει να φύγει ο προπονητής για να μην χαθεί και ο στόχος που είναι το κύπελο. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε έτσι και έχει φτάσει σε ένα. Μόνιμος έτσι γίνεται. Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός είναι, μην τον πάρει κατ' βόλτα από εκεί και πέρα. Μετά είναι πολύ εύκολο να κυλήσει όπως κύλησε τώρα, δυστυχώς. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα γκρουπ δυσαρεστημένων παικτών με τον προπονητή, όπως υπήρχε και ένα γκρουπ δυσαρεστημένων παικτών με Γιοβάνοβιτς. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
Απλά ο προπονητής, ο προηγούμενος, ο Γιωβάνοβιτς, ήταν πολύ καιρό στην ομάδα και όλο αυτό είχε μπορέσει να το κουμαντάρει. Ήταν 2,5 χρόνια, είχε τέλος πάντων μια διαφορετική αντιμετώπιση εδώ. Υπήρχε και η καλύτερη συνεννόηση λόγω της γλώσσας. Εδώ τώρα είναι πολλοί παράγοντες που αποτελούν ανασταλτικό, παίζουν ανασταλτικό ρόλο στο να μπορέσει να διαχειριστεί ο Τερίμ την κατάσταση. Είναι όμως απόφαση της διοίκησης το τι θα κάνει. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει τώρα ένα διάστημα 15 ημερών που είναι πολύ θα μπορούσε να είναι μάλλον πάρα πολύ χρήσιμο υπό άλλες συνθήκες, έτσι ώστε να καταλάβει, να αντιληφθεί και η διοίκηση τι θέλει να κάνει, να το περάσει αυτό και στο ρόστερ και στον προπονητή. Αν θέλει να τον κρατήσει, να το πει τώρα. Αν δεν θέλει να τον κρατήσει, να τον διώξει τώρα. Ενδεχομένως να είναι το πιο, ξέρεις, ένα σενάριο και αυτό, βέβαια, το οποίο μπορεί να ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα. Διότι υπάρχουν αυτά τα 90 ή 120 λεπτά, ή αν πάει, ας πούμε, σε πέναλτι, αυτό το διάστημα, τέλος πάντων, εκείνη η μέρα, εκείνο το Σάββατο, το οποίο μπορεί να κλείσει τη χρονιά κάπως γλυκά για τον Παναθηναϊκό, αν πάρει τον τίτλο και βγει στην Ευρώπη στον γύρο Παλίκ, αλλά μπορεί να, να κλείσει τη σεζόν και πολύ οδυνηρά. Όπου εκεί πλέον θα μιλάμε και για άλλες παραμέτρους. Απώλεια τίτλου, απώλεια ευρωπαϊκής εξόδου αν έρθει τέταρτος, απώλεια χρημάτων κατ' επέκταση. Οπότε αυτό θα είναι αλυσιδωτές για την τράση. Και αν χάσει το κύπελο, μπορεί να μείνει και εκτός Ευρώπης, γιατί να θυμίσω στους φίλους ότι. Τέταρτος, μπράβο, ναι, γιατί η τέταρτη θέση, αν πάρει ο Άρης το κύπελο. Δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Δεν οδηγεί. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό εννοείται ότι θα είναι μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά, έτσι. Ναι, βέβαια. Καταρχήν στα δικά μου μάτια είναι ήδη. Συμφωνώ. Είναι ήδη, γιατί 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πάρα πολλά. Και από τη μία αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν αντιδράσεις. Από την άλλη, δεν αλλάζω λέξη αυτά που έχω πει και στην εκπομπή σου και στο πρόσφατο παρελθόν. Γιατί υπάρχει σήμερα ένα σημείο τριβής για το αν έπραξε σωστά η διοίκηση που άλλαξε προπονητή κτλ. Έχω εξηγήσει τη θέση μου, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, είναι γνωστή. Θεωρώ ότι κανείς δεν αποτυγχάνει μόνος και κανείς δεν επιτυγχάνει μόνος. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ατομικό σπόρο, έχουμε να κάνουμε με ένα ομαδικό σπόρο που όλοι πρέπει να καρπώνονται την επιτυχία και όλοι πρέπει να βρίσκονται, να τίθενται πρώτων ευθυνών τους στην αποτυχία. Νομίζω λοιπόν ότι διοίκηση, παίκτες και προπονητές και οι δύο που έχουν περάσει έχουν όλοι μερίδιο ευθύνης. Γιατί ο Τερίμ βρήκε ένα ρόστερ άλλου προπονητή. Εγώ γενικά με τις αλλαγές προπονητών μεσούς στη σεζόν δεν είμαι πολύ υπέρμαχος. Θυμάστε τι σου έλεγα τότε. Συμφωνώ. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ, αντιλαμβάνομαι τον λόγο που έγινε η αλλαγή αυτή, ότι το πιο δίκαιο, το πιο τίμιο θα ήταν να αφήσεις τον προπονητή αυτό και το καλοκαίρι να το κρίνεις. Μπόρεσε, δεν μπόρεσε, να κάνεις το ταμείο σου τριετίας, ταμείο τριετίας και να πεις μου έκανε αυτό, 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 δεν μου έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Και αποφασίζω ότι θα τον κρατήσω ή αποφασίζω ότι θα αλλάξω προπονητή. Θα ήταν μια πιο ορθολογική κίνηση. Από την άλλη όμως μπορώ να αντιληφθώ τη λογική πίσω από την κίνηση αυτή, διότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό της σεζόν αγωνιστικά είχε δώσει και στο πρωτάθλημα δικαιώματα και στην Ευρώπη απέτυχε, παρά το γεγονός, δηλαδή δεν μπόρεσε να χτίσει στη μεγάλη πρόκριση επί της Μαρσέγη, στη μεγάλη νίκη επί της Βιγιαρεάλ, δεν μπόρεσε να χτίσει. Δηλαδή τουλάχιστον γι' αυτό δεν φταίει ο Τερίμ. Ναι, θέλοντας ένα βαθμό με τη Μακάμπη που δεν τον πήρε ποτέ. Ένα βαθμό σε 4 παιχνίδια βασικά ήθελε. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Και απλά με τη Μακάμπη θεωρητικά ήταν το πιο, πιο εύκολο, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, τουλάχιστον δεν φταίει ο Τερίμ για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, γιατί είχε προηγηθεί του έρχομού του. Αλλά θα ήταν μια ενδεχομένως πιο ορθολογική αντιμετώπιση κατάσταση αν ολοκλήρωνε τη σεζόν με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να κάνει και ένα πλήρες ταμείο. Τη θέση μου για το τι μπορεί να γινόταν, τι θεωρώ μάλλον εγώ πιθανότερο να γινόταν, την έχω πει. Από την άλλη, εκ του αποτελέσματος τώρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια δυσχερή θέση και καλύτερα να διαχειριστεί την απώλεια ενός τίτλου που του λείπει πάρα πολύ από την τροπαιοθήκη του την τελευταία μια μισή δεκαετία περίπου. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή. Είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Υπό την έννοια ότι υπάρχει πολύ γκρίνια, πολύ εσωστρέφεια. Υπάρχουν δύο παιχνίδια ακόμα σύν τον τελικό κυπέλλου. Είναι, τι να πω, είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Πολύ δύσκολο το διάστημα αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Ναι, δεν πρέπει να σου. Εγώ θα πω ότι εντάξει, ένας προπονητής που έρχεται. Πόσους μήνες είναι, είναι Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, 4 μήνες. Δεν μπορεί να κρυθεί με ένα ρόστερ που δεν έχει διαλέξει ο ίδιος. Απ' την άλλη, δεν πρέπει. Βέβαια, μίλησε Σάκη ο ίδιος για πρωτάθλημα τη μέρα που ήρθε. Έτσι. Δεν το είπαμε εμείς. Σωστό. Το είπε ο ίδιος. Από εκείνη την παρουσίαση στην Εθνική Πινακοθήκη. Το είπε μόνος του. Το είπε μόνος του και μάλιστα είχαμε πει από τότε ότι ο Τερίμ θα κρυθεί με βάση την ακολουθία στα λεγόμενά του. Και στο κομμάτι αυτό πράγματι δεν του βγήκε αυτό που είπε. Η ετοιμότητα στα play-offs, την οποία έλεγε αρκετά συχνά
στις συνεντεύξεις τύπου τουλάχιστον και στις δηλώσεις πριν την έναρξη των play-off, βγήκε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Σε δύο κρίσιμα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε. Εντάξει, υπάρχει το άλλο της απουσίας του Μπερνάρ, δεν το συζητώ. Αλλά είναι και αυτό, ξέρεις, μια παράμετρο που πρέπει να κοιτάξουμε. Δηλαδή, εμείς δεν κρινόμαστε με βάση τα λεγόμενά μας, προφανώς. Άρα και ο Τερίμ πρέπει να κριθεί με βάση τα λεγόμενά του. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ευθύνη αγγίζει όλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι α, φταίει ο Λάμπρος, α, φταίει ο Σάκης. Φταίνε και οι δύο. Να κριθεί και με τη διαχείριση των ματς, δηλαδή της ΑΕΚ αλλά και του Άρη. Γιατί είδαμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε δει. Εντάξει, χθες τώρα ήτανε η διαχείριση. Λίγο... Ξέρεις τι θέλω να πω. Αυτό θέλω να σου πω, ρε Σίλαμπρο. Όταν έχεις πάρει σε εισαγωγικά. Με τρεις επιθετικούς δεν έχεις ξαναπέξει ο Παναθηναϊκός. Και με γιώμες. Ναι, και χωρίς έναν παίκτη από πίσω να μπορεί να τους τροφοδοτήσει τουλάχιστον. Έτσι. Εντάξει, πήρε την πρόκριση με τον Ακαϊντίν Center Force στο Φάληρο, στο Κύπελλο, αλλά αυτά γίνονται μία φορά. Δεν νομίζω ότι γίνονται συνέχεια. Δεν γίνονται συνέχεια. Ακριβώς. Δεν υπήρχε. Τι θέλω να... Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ξέρεις από το ημίχρονο, το είχαμε πει, ότι ο Παναθηναϊκός θα ξέρει από το ημίχρονο το ματς πόσο πήγε, πώς ήρθε μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Αν μπορούμε να πούμε για δώρο, σε εισαγωγικά τώρα, καταλαβαίνεις τι λέω, από τον ΠΑΟΚ που κέρδισε την ΑΕΚ, είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κερδίσει το ματς, να πάει στον πόντο. Λοιπόν, έχεις ένα ημίχρονο. Δεν είδα έτσι ένα πλάνο, δεν είδα να μπει ο Παναθηναϊκός μέσα να τρώει σίδερα που λέμε για να πάρει το μάτς απέναντι σε έναν αδιάφορο Άρη, χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, ο οποίος έπαιξε το παιχνίδι του. Γι' αυτόν μπορεί να ήταν πρόβα τελικού, δεν ξέρω. Ναι, κοίτα, ο Άρης απέδειξε και με τον Ολυμπιακό ότι το 1-1 πριν λίγες ημέρες, ότι τα παιχνίδια του, αυτά που τέλος πάντων μπορεί και του βγαίνουν τα παιχνίδια, θα τα παίξει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ήταν υποψιασμένος, ειδικά μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ. Εγώ περιμένω στο δεύτερο ημίχρονο να δω έναν Παναθηναϊκό να δαγκώνει σίδερα. Δεν το είδα αυτό το πράγμα. Είδα έναν καλύτερο Παναθηναϊκό σε σχέση με το πρώτο. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ήταν ο τρόπος διαχείρισης του αγώνα ήταν προβληματικός. Δηλαδή, πολύ σωστά. Ήταν προβληματικός, ναι. Από εδώ και πέρα τώρα, τι να σου πω. Περιμένουμε μέρα με την ημέρα, πηγαίνουμε να δούμε και τι έχει γίνει σήμερα. Θα μπορέσουμε να μάθουμε. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει εγώ κάτι ακόμα. Ναι, ούτε εγώ έχω μάθει. Να δούμε τι είπανε. Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τον τρόπο, δεν είναι και δική μου δουλειά να το βρω. Ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα γενικότερα και πολύ μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα και για τον τελικό. Με αρκετούς παίκτες πλέον να έχουν χαθεί τελείως, νομίζω. Δηλαδή και στα επόμενα παιχνίδια να έχουν χαθεί τελείως επί τερίμ. Δηλαδή, ας πούμε, να δείχνει συνήθεια δηλώσεις στον Τζούρισιτς που δεν έχουν και κακή σχέση. Έχουν μια ουδέτερη σχέση προπονητή παίκτη. Δηλαδή, ο Τζούρισιτς δεν έχει. Αν και είναι εκρηκτικός χαρακτήρας, δεν έχω μάθει ότι έχει γίνει κάτι. Ναι, σωστό. Μετά τη χθεσινή δήλωση ουσιαστικά λέει ότι έχουμε το συγκεκριμένο προπονητή, δεν μπορώ να μείνω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, έτσι. Οπότε... Ναι, υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τον τρόπο διαχείρισης από τον Τερίμ από κάποιους παίκτες και με τα αποτελέσματα που ήρθαν. Σε συνάρτηση βέβαια με τα αποτελέσματα που ήρθαν. Εγώ κρατάω κάτι, δεν ξέρω αν θα γίνει. Κρατάω κάτι που είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και νομίζω ότι πρέπει να το περιμένουμε αυτό, αν θα το κάνει βέβαια, και να μάθουμε. Γιατί είπε ότι μόλις τελειώσει η σεζόν θα σας φωνάξω όλους στο Κοροπή να πιούμε έναν καφέ και να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Άρα κάτι έχει γίνει, πρώτον. Δεύτερον, προφανώς τουλάχιστον χθες μίλησε ως προπονητής του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Χθες όμως έγινε αυτό. Επίσης, κάποιοι παίκτες νομίζω εξωτερικεύουν και την αντίρρησή τους για τον συγκεκριμένο προπονητή, όπως ο Αϊτόρ στη φωτογραφία που ανέβασε παραμονές του αγώνα με τον Σέγκεφελ. Δηλαδή, ήταν μια πανηγυρική φωτό από το παιχνίδι με τον Άρη πριν από 2 χρόνια. Το timing. Και σου λέω για τον Αϊτόρ που με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί είναι και από τους αγαπημένους μου παίκτες, που έχει περάσει και πολλά στον Παναθηναϊκό και έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με τον Παναθηναϊκό στα χρόνια παρουσίας του εδώ. Παραμονές του αγώνα, τον αναπολύς μια εποχή που ναι μεν εσύ και ο Σέγκεφελ παίζατε βασική, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν στο μείον 25 από τον Ολυμπιακό, δεν είναι και πολύ ωραίο. Βέβαια. Δηλαδή, άστοχο, πιστεύω. Κρατήσου λίγο και στο τέλος της χρονιάς γράψε ό,τι θέλεις, ας πούμε, όταν φύγει ή αν μείνει, φύγε. Βρες έναν τρόπο να λύσει το συμβόλαιο. Όλα αυτά παραμονές ενός αγώνα είναι προβληματικά. Δείχνουν δηλαδή ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους άνδρες αυτούς, δηλαδή στον προπονητή και σε κάποιους παίκτες. Το δείχνουν οι πράξεις τους. Δεν το λέω εγώ ούτε στα ρεπορτάζ ούτε εικάζω. Αυτό καταλαβαίνω από τις πράξεις. Ναι, με αυτό που είδες, ρε παιδί, με αυτό που ανέβασε ο ίδιος. Ναι, όταν ανεβάζει κάτι τέτοιο ένας παίκτης, ας πούμε. Και αναπολύ μια εποχή που εγώ προσωπικά, όχι ότι θέλω να ξεχάσω, γιατί πήρε κύπελο ο Παναθηναϊκός πριν 2 χρόνια, αλλά στο πρωτάθλημα δεν ήταν διεκδικητής. Ήταν η χρονιά που είχε τερματίσει, αν δεν κάνω λάθος, 4ος με 5η την ΑΕΚ, κάτι τέτοιο. Και είχε τερματίσει κατά τον Άρη εκείνη τη χρονιά,
την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Ναι, ναι. Είναι, δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι, Σάκη μου, το οποίο εξωτερικεύει το πρόβλημα. Το ταενίκο μη ενδύμο είναι, νομίζω, μία από τις σοφές αρχές ελληνικές ρίσεις. Αλλά στο Παναθηναϊκό δεν το κρατάνε. Δεν μπορούν να το κρατήσουν ούτε αυτό. Δηλαδή εξωτερικεύονται πράγματα πάρα πολύ εύκολα, βγαίνουν έξω ορισμένα πράγματα πάρα πολύ εύκολα και δυστυχώς επηρεάζεται και ο κόσμος που, εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση τους υγιείς φιλάνθρωπους του Παναθηναϊκού, εννοώ στον τρόπο, στο κριτήριό τους και στον τρόπο αντιμετώπισης, δεν μπορείς να τους κακίσεις. Η στεναχώρια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, ότι υπήρξαν, ας πούμε, και κάποια περιστατικά σαν και αυτό με τον Ιωαννίδη, το οποίο το θεωρώ απερίγραπτο, δηλαδή, τι να πω, να πηγαίνει στον Ιωαννίδη ένας, βέβαια, που δεν μπορεί να χαρακτηρίσει την συμπεριφορά των πόλων και να έχει αυτή την αντιμετώπιση, να του μιλάει έτσι. Θέλω, θέλω να σε διακόψω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πρόσεξε, γιατί θέλω να το ολοκληρώσουμε αυτό με τον Ιωαννίδη, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για τον Μπερνάρ, γιατί ρωτάνε και οι φίλοι σε τι κατάσταση είναι. Αν έχεις την υπομονή 2-3 λεπτά και να περιμένεις και να ολοκληρώσουμε τη κουβέντα μας αμέσως μετά μαζί σου, Λάμπρο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο να ολοκληρώσουμε τη κουβέντα μας με τον Λάμπρο Καραγάνη. Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέψαμε και πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Λάμπρο Καραγάνη να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ήμασταν στον Φώτη Ιωαννίδη, Λάμπρο. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Ιωαννίδης, καταρχήν είχαμε πει από το Σάββατο ότι έχει ενοχλήσεις. Έτσι, νομίζω λίγο πάνω από τη μέση στον κορμό. Μόλις του είπε στην απάντηση στον, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά φύλαθλο, ότι παίζει με εκτενέσεις και πράγματι έπαιξε με ενοχλήσεις. Δηλαδή να σε ενοχλεί ο Ιωαννίδης, ο οποίος έχει βοηθήσει τόσο πολύ και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτή της πορείας του Παναθηναϊκού και της πορείας των τελευταίων ετών, και ας πούμε να βγάζεις, έχει βγει από την εξίσωση τελείως ο Μπρινιόλι. Δηλαδή, δεν λέω, εγώ είμαι εναντίον των να τα ακούει κάποιος παίκτης, έτσι, δηλαδή τη συμπεριφορά του θα την καταδίκαζα όποιος και αν ήταν στη θέση του Ιωαννίδη. Αλλά είναι πολύ άδικη κριτική που έκανε ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, άνθρωπος επάνω στον Ιωαννίδη και σε μια στιγμή όπου καλύτερα θα ήταν να τον αφήσει να πάει σπίτι του, που λέει ο λόγος, να ηρεμήσει και εντάξει, ας έγραφε κάτι στο Facebook που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν χρειάζονταν να γίνει όλο αυτό και να γίνει και viral το βίντεο. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά δεν το αναδημοσίευσα, γιατί το θεωρώ ντροπιαστικό να το αναδημοσίευσα. Ναι, μα δεν υπάρχει λόγος γιατί για να συμβεί όλο αυτό. Σίγουρα δεν του είπε και, ξέρεις, όμορφα λόγια ο φίλος του Παναθηναϊκού ή φίλοι, γιατί άκουσε ότι ήταν γυναίκα. Αντέδρασε και ο Ιωάννης. Εντάξει, μετά από ένα τέτοιο αγώνα. Και αυτό πριν από 10 μέρες θυμάσαι την υπόθεση με τα Facebook κτλ. Εντάξει, δηλαδή, πρέπει να βάζουμε, Λάμπρο, αυτό πήγα να σου πω, πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση τους κάποια στιγμή πριν, όταν κάνουμε την κριτική, γιατί εύκολο είναι να κάνεις την κριτική. Και δεν λέω για τον Ιωαννίδη, για οποιονδήποτε, έτσι. Για οποιονδήποτε. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή την ψυχολογία του αθλητή, την ένταση που έχει, τα νεύρα που έχει, το θυμό που έχει, την απογοήτευση που έχει, όλο αυτό το καταιγισμό συναισθημάτων, οπότε, ξέρεις, είναι θέμα. Ακριβώς. Και θεωρώ πολύ άστοχο αυτό που έκανε ο φίλος του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, για τον Μπερνάρ. Επίχυς. Ακριβώς. Χιδαίο θα το χαρακτηρίσω αυτό που έκανε. Ακριβώς. Και δεν έπρεπε για μένα. Δεν έπρεπε να δημοσιευθεί. Για τον Μπερνάρ ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί... Ατομικό έκανε σήμερα. Δεν έχει μπει στις προπονήσεις ακόμα. Νομίζω ότι στην επανένταξη του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος. Αλλά πλέον ουσιαστικά για τον Μπερνάρ έχουν μείνει 3 παιχνίδια. Το σημαντικό είναι να είναι διαθέσιμο στο τελικό του κυπέλλου σε περίπου ένα μήνα από σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν έτοιμος να παίξει αυτά τα 2 παιχνίδια, οπότε τώρα το θα γίνει αυτές τις 15 μέρες. Το θέμα είναι να είναι καλύτερα το παιδί και υπάρχει παράμετρος που θέλει προσοχή για την επόμενη ομάδα του, διότι και αυτό πιστεύω ότι συνεκτιμάται στην κατάσταση. Γιατί ο Μπερνάρ από το καλοκαίρι και μετά ανοίξει στη Μινέιρο. Επομένως χρειάζεται και μια ειδική διαχείριση που θα την κάνει ο ίδιος, εννοώ, και για την επόμενη ομάδα του. Ακριβώς. Δεν λέω ότι αυτό είναι ότι αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως για την υγεία του αθλητή. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό συζητάμε, την υγεία του αθλητή που πρέπει να είναι υγιής και να μην υποστεί κάποια σοβαρότερη ζημιά. Για μεταγραφές και όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε και για το στήσιμο της επόμενης ομάδας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μέχρι που να δούμε πώς θα συνεχιστεί η χρονιά και πώς θα κλείσει η χρονιά και τι θα αποφασιστεί εν ώψη της νέας χρονιάς. Τέτοιες κουβέντες είναι... δεν μπορώ να τις κάνω εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να τις εξυπηρετήσω, δεν μπορώ να συζητήσω κάτι.
Ρώτα λέει, σε παρακαλώ, το ρολάμπ το Σάββατο μας ενημέρωσε για το βόλεϊ γυναικών χθες, γιατί δεν μας ενημέρωσε για το μπάσκετ. Το έμαθε, λέει, το σκορ. Και βέβαια το έμαθε, φίλε. Ναι, ο Λάμπρος εδώ είναι και δεν κρύβεται ποτέ. Απλά ήταν μια δύσκολη μέρα χθες. Βέβαια, ήταν το ποδόσφαιρο. Όχι, για προσωπικούς λόγους. Δεν έχω δει καν το παιχνίδι το μεσημέρι. Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναφέρω, είναι τελείως προσωπική μου λόγη. Και να αναφέρω τι. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη. Μπράβο στα κορίτσια προχθές. Και οι τίτλοι παίζονται ανάμεσα σε καλύτερες ομάδες. Ακριβώς. Νομίζω ότι και στο μπάσκετ των κοριτσιών ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι καλύτερες ομάδες. Αυτό το πήρε ο Ολυμπιακός. Τι άλλο να πεις. Χιδαίο ήταν από την κοπέλα στο Φώτη, συμφωνούμε, λέει ο Γιάννης. Από το Φώτη στην κοπέλα δεν ήταν χιδαία η συμπεριφορά. Τα είπαμε, Γιάννη μου. Δεν επικροτούμε καμία τέτοια συμπεριφορά, αλλά εξηγήσαμε αυτό που. Εγώ δηλαδή, τώρα τι μας ζητάει ο φίλος να κρίνουμε. Να κρίνουμε δηλαδή ποιο ευρεολόγιο είναι, ναι, πιο βαρύ. Μπράβο, ταυτονόητα. Έλα, δεν το συζητάμε τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι το ξεκίνησε όμως ο Φώτης. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις την ευθύνη δεν έχει αυτός που αμήνεται, νομίζω. Έχει αυτός που επιτίθεται. Και ο Φώτης δεν επιτέθηκε σε κανέναν. Ακριβώς. Ο χύψη Φώτης. Γι' αυτό είπα πριν, πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. Που φεύγει από το χώρο εργασίας του, πρόσεξε. Αν το πάρουμε από μια ευρύτερη έννοια, φεύγει από το χώρο εργασίας του. Από μια κακή μέρα στη δουλειά. Έτσι, που δικαιούται να έχει νεύρα και γίνεται αποδέκτης αυτής της επίθεσης. Πρέπει, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να καθίσει έτσι. Από τη στιγμή που ήταν μόνο λεκτικό, εγώ δεν προσυπογράφω, ούτε λέω μπράβο Φώτη, τι ωραία που τα είπες. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Σε κανέναν περιπτώσεων. Απλά θεωρώ ότι κακώς οι συγκεκριμένοι φίλαθλος, δεν ξέρω πώς ήταν αυτή η παρέα τέλος πάντων, κακώς επιτέθηκαν και στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά και γενικά σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, οποιασδήποτε ομάδας. Είμαι απέναντι σε κάθε πράξη βίας, λεκτική, σωματική, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Τώρα, αν ο Φώτης δεν έπρεπε να μιλήσει γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως και για το Λεσόρ, τέλος πάντων αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα βγάλω μάκρυ. Και ο καθένας έχει κουβέντα. Την άποψή του, Γιάννη μου. Ακριβώς, ο καθένας έχει την άποψή σου, δεν έπρεπε να μιλήσει. Εγώ ξαναλέω, βάλε Γιάννη μου εσύ τον εαυτό σου στη θέση του Ιωαννίδη, μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, μετά από όλα αυτά που γίναν. Εντάξει, δεν δικαιολογώ τον Ιωαννίδη, έτσι προς Θεού. Απλά πρέπει να καταλαβαίνουμε, παιδιά, τώρα αν είμαστε και μιλάμε για όλους τους παίκτες. Το ίδιο θα έλεγα αν συνέβαινε για παίκτη του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ, των Τρικάλων, του Πανετολικού και τη Χούνη του χωριού μου, ξέρω εγώ. Δεν έχει να κάνει επειδή είναι ο Ιωαννίδης. Προφανώς. Λοιπόν, Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχει και ένα μήνυμα από τον Γιώργο που είναι μια μεγάλη ανάλυση για ποιου παίκτε θεωρεί ότι κάνει ή δεν κάνει, για να μην νομίζω ότι δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Γιώργο, θα μου... το γραφήσουμε για επόμενη επιχείρηση. Ναι, γιατί μιλάμε σχεδόν για όλη την ομάδα, αναφέρει εδώ ο Γιώργο. Θα έχουμε το χρόνο, γιατί θα υπάρχει και μετά το Πάσχα η διακοπή που θα έχουμε να συζητήσουμε αυτά. Λοιπόν, Λάμπρο, ευχαριστώ σου, εύχομαι καλό βράδυ και καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είσαι καλά, Σάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Λάμπρος Γκαρακάνης με την επόμενη μέρα του μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άρη και φυσικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποχαιρέτησε ύστερα από αυτή την ήττα από τον Άρη το πρωτάθλημα. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.